Καλή σας ημέρα. Ο κύριος Γιώργος Χαράς, βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής. Καλή σας ημέρα. Ο κύριος Μανώλης Συντυχάκης, βουλευτής του ΚΚΕ. Καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε. Και ο κύριος Θεόδωρος Τσίκας, υπεύθυνος εξωτερικής πολιτικής του Ποταμιού. Γεια σας κύριε Παναγιώτοπουλε. Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, κυρία Βάκη, ένα σχόλιο θα ήθελα πολύ σύντομο σε πρώτη φάση για τις επιθέσεις που γίνονται. Είχαμε αυτή την επίθεση τη δεύτερη σε βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στο σπίτι της κυρίας Τζάκρη. Είναι ένα κλίμα διχαστικό πολιτικό, όμως πάμε και κάπου αλλού, έτσι. Κοιτάξτε, όταν τα κόμματα της αντιπολίτευσης και κυρίως της αξιωματικής αντιπολίτευσης μετέρχονται μια εμπριστική ρητορική που διαιρεί τους Έλληνες, τους διχάζει μεταξύ προδοτών και πατριωτών εντός εισαγωγικών και τα δύο, τότε αυτή η εμπριστική ρητορική αναπόφευκτα θα οδηγήσει και σε εμπρισμού σπιτιών βουλευτών. Και αυτό έρχεται ως αποκορύφωμα μια σειράς γεγονότων. Είχαμε απειλητικά τηλεφωνήματα και μηνύματα, έχω γίνει και εγώ δέκτης τέτοιων. Στη συνέχεια είχαμε την ελληνική επαρχία να πλημμυρίζει από αφίσες με τα πρόσωπα των βουλευτών, να στοχοποιούνται ευθέως. Είχε μια κλιμάκωση. Είχαμε επίσης, να το θυμόμαστε κι αυτό, καταλήψεις μαθητικές, τις οποίες το σύνθημα που πριτάνευε ήταν η δημοκρατία πρόδωσε τη Μακεδονία, δηλαδή η δημοκρατία το πολίτευμά μας προδίδει. Και είναι θλιβερό αυτό να το ακούς να το υποστηρίζουν έφηβοι, μαθητές, έτσι, δεν ξέρω αν αυτή είναι η παιδεία που θέλουμε να έχουν τα παιδιά μας. Και αποκορύφωμα σε όλα αυτά είναι η επίθεση στο βουλευτή Καστόρη και ο εμπρισμός στο σπίτι της κυρίας Τζάκρη. Θα πρέπει να μας προβληματίσουν πάρα πολύ. Και βεβαίως υπάρχουν ηθικοί αυτούργοι. Κοιτάξτε, όταν ο κύριος Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία, αξιωματική αντιπολίτευση, για να μην διχάσει το δικό της κόμμα εν τέλει, διχάζει τον ελληνικό λαό και καταφεύγει σε έναν ακραίο εθνικισμό, σε μια πατριδοκαπηλεία και σε μια τέτοια ρητορική, είναι αναπόφευκτο να συμβαίνουν όλα αυτά. Όταν, με συγχωρείτε, και περιμένω σήμερα από το βήμα της Βουλής μια καταδίκη. Δεν έχει γίνει μια απερίφραστη καταδίκη για αυτά τα έκτροπα τα οποία σημειώθηκαν την Κυριακή στο συλλαλητήριο. Διότι είχαμε μια απόπειρα εισβολής και κατάληψης της Βουλής των Ελλήνων από έναν εσμό λούμπεν ακροδεξιών, ακραίων εθνικιστών, χούλιγκαν τελικά. Αυτό τι σηματοδοτεί? Και δεν άκουσα μία καταδίκη. Άκουσα όλες τις ομιλίες σχεδόν εχθές στην Ολομέλεια. Μάλιστα. Ξέρετε πώς αντιμετωπιζόταν από την αντιπολίτευση? Ότι καταδικάζουμε τις δυνάμεις της αστυνομίας για την καταστολή. Και ξέρετε, εκροκοδίλια δάκρυα για τα δακρυγόνα, γιατί δεν έχω ξανακούσει ειδικά την αξιωματική αντιπολίτευση να καταδικάζει τέτοια φαινόμενα. Ναι. Αλλά ούτε κουβέντα για τη Χρυσή Αυγή, για την ακροδεξιά που αποπειράθηκαν να εισβάλλουν στη Βουλή και να την καταλάβουν. Πρέπει να τελειώνουμε επιτέλους, να τελειώνουμε. Βγήκαμε από τα μνημόνια, η χώρα προσπαθεί να σταθεί στα πόδια της, να ακολουθήσει μια πορεία, να τελειώνουμε με τους εθνικισμούς. Κύριε Καρά, παρακαλώ. Για το θέμα όλου αυτού του κλίματος και τις επιθέσεις που δέχονται οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Το κλίμα ούτως ή άλλως έχει διαταραχθεί. Ακραία στοιχεία, φανατικά στοιχεία, κύριε Παναγιωτόπουλε.